Την ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, ο σημερινός τελικός είναι ο τρίτος συνεχόμενος. Είχε προηγηθεί πριν από 2 χρόνια η νίκη επί του Ολυμπιακού και η περσινή ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Βόλο. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά από το 1994 έφερε χαρά στον κόσμο της ΑΕΚ. Ωστόσο, σήμερα όλος ο οργανισμός της ομάδας φιλοδοξεί να φέρει στη Νέα Φιλαδέλφεια το πρώτο ντάμπλ του συλλόγου από το μακρινό 1978, δηλαδή 40 χρόνια πριν. Η εβδομάδα κύλησε με ηρεμία για την ΑΕΚ μέχρι και την Πέμπτη, όταν και έγινε γνωστή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για ξένο διαιτητή στον τελικό. Η Ένωση επιτέθηκε στον Μέλο Περέιρα για την απόφαση, λέγοντας πως η δουλειά του είναι να βελτιώσει την ελληνική διαιτησία και όχι να την καταργήσει, ωστόσο δεν παρέκλεινε από το στόχο της, που είναι μετά το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Χωρίς προβλήματα τραυματισμών, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας για τρίτη συνεχή φορά σε τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Το 2016 κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας του Ολυμπιακού με 2-1 και πέρσι ιτήθηκε από τον αποψινό της αντίπαλο με το ίδιο σκορ. Προφανώς και δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ό,τι έχουμε να το χωρίσουμε είναι μέσα στο γήπεδο, μέσα σε 90 λεπτά. Εντάξει, και οι δύο θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Σίγουρα ένας τελικός, δεν υπάρχει δεύτερο παιχνίδι, οπότε πάμε και οι δύο ομάδες νομίζω να το κερδίσουμε. Εντάξει, έχουν ακουστεί πάρα πολλά και μετά το μάτς που έγινε στην Τούμπα και μετά τον τελικό, οπότε νομίζω. Αυτό που θέλουμε είναι να κλείσουμε εισαγωγικά κάποια στόματα, να δείξουμε ότι όντως είμαστε καλύτεροι και να πάρουμε τον τελικό, να πάρουμε το κύπελλο. Πρέπει να είναι ένα παιχνίδι, γιατί είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, να κρυφτεί και μέσα στο γήπεδο, να μην υπάρχουν εξοργανωστικά προβλήματα. Το καλύτερο να κερδίσει αυτό το τρόπαιο, γιατί και οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ. Νομίζω δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Είμαστε καλύτερη ομάδα, είμαστε η ΑΕΚ. Έχουμε αποδείξει σε κάθε παιχνίδι τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο, δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι, είτε αυτό είναι με καλύτερη ομάδα είτε με μια μικρότερη. Από εκεί και πέρα ένας τελικός, είναι και δύο μεγάλες ομάδες και τουλάχιστον ευχόμαστε να γίνει ένας ωραίος, όμορφος αγώνας. Γενικά θέλω να πω κάτι, θέλω να πέσουν λίγο οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, και από εμάς και από τον ΠΑΟΚ, να γίνει ένα μάτς που να είναι διαφήμιση, όχι να είναι δυσφήμιση όπως τόσα χρόνια που κάνουμε και σκοτωνόμαστε. Και γενικά πρέπει να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε πάλι νεκρούς και θα είναι άσχημο για Ελλάδα, για την Ελλάδα, για τον αθλητισμό, για τα πάντα. Ο Δικέφαλος θα έχει τη συμπαράσταση περισσότερων από 17.000 οπαδών του στο ΆΚΑ και η ΠΑΕ ΑΕΚ για ακόμη μια φορά τη φετινή σεζόν, με μήνυμά της στα social media, ανέφερε προς τους φιλάθλους ότι ο τελικός είναι γιορτή. Προστατεύουμε την ομάδα μας, σεβόμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, διαφημίζουμε την πατρίδα μας, στέλνουμε το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, αναφέρει η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ. Οι φίλοι της Ένωσης θα κάθονται στην πλευρά του γηπέδου που βρίσκεται προς τον σταθμό Ειρήνη.